Μιας ενέργειας που θα, στρατιωτικής ενέργειας που θα εμφανιστεί ότι δεν προέρχεται όμως από το ΝΑΤΟ, αλλά προέρχεται από τα τμήματα αυτά των ένοπλων Κωσοβάρων, του στρατού του Κωσυφοπεδίου που έχει υπαχθεί υπό τις διαταγές του διοικητή του ΝΑΤΟ. Και έτσι θα υπάρχει και το άλοθη παρέμβασης πλέον, στρατιωτικής παρέμβασης με χεσαίες δυνάμεις στην πλευρά του ΝΑΤΟ. Είναι μια πάρα πολύ δυσμενής εξέλιξη. Πολύ δυσμενής εξέλιξη και. Πάντως δεν είναι έτσι ακριβώς. Για πετε μας. Μιλάμε επομένως για τις δυνάμεις που σταθμεύουν στον χώρο των Σκοπίων. Μάλιστα. Οι οποίες ουσιαστικά μετετράπησαν σε δυνάμεις, σε χερσαίες δυνάμεις με κάποια επιχειρησιακή συγκρότηση. Αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι βάσεις, ούτε μπορεί, δεν έχει τα εφόδια, τα υλικά και τον εξοπλισμό για συστηματικές επιχειρήσεις. Εκτός και αν τους τα δώσουν άρα, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Ό,τι κάνουν, αυτό θέλει μέρες πολλές για να πραγματοποιηθεί. Με όγκο υλικών, εφοδίων, μιλάμε Μάλιστα. για μεγάλη δουλειά. Μάλιστα. Επομένως, ό,τι κάνουν, το κάνουν για να αυτασφαλιστούν. Mm-hmm. Επί του παρόντος. Μάλιστα. Για να ακούσουμε λοιπόν τη συνέχεια της ανταπόκρισης της ενδιαφέρουσας από τα Σκόπια. Ναι, τι ακούμε. Ναι, Κώστα, θα πρέπει να πάμε επίσης στο μεγάλο θέμα των προσφύγων, όπως και εσύ προανέφερες. Αυτή τη στιγμή εδώ στα Σκόπια μιλάμε πλέον για refugee crisis, mm-hmm. για κρίση, για προσφυγική κρίση. Mm-hmm. Μέσα στα Σκόπια, μέσα στο έδαφος των Σκοπίων, έχουν περάσει τις τελευταίες μέρες πάνω από 4.000 πρόσφυγες. Ο συνολικός αριθμός τους υπερβαίνει τους 22.000, 2.000 παραπάνω δηλαδή, από αυτούς που μπορεί να δεχτεί η δημοκρατία αυτή. Θα πρέπει να πούμε πού πηγαίνουν, πού φιλοξενούνται εδώ. Οι περισσότεροι φιλοξενούνται σε οικογένειες, φιλικές οικογένειες των Σκοπίων. Υπολογίζεται ότι 5.000 περίπου οικογένειες εδώ στα Σκόπια έχουν αναλάβει αυτό το έργο της περίθαλψης και της ανακούφισής τους. Ένα άλλο μεγάλο τμήμα κατευθύνεται σε δημόσια κτίρια μέσα στα Σκόπια που έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα για να υποδεχτούν πρόσφυγες. Και τέλος, το Γιάνκοβιτς στην πλευρά των συνόρων κατασκευάζεται ήδη ένα προσφυγικό κάμπ. Πού πηγαίνουν οι υπόλοιποι? Ένα μεγάλο τμήμα ακολουθεί το δρόμο προς την Αλβανία. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι όμορες χώρες, όσες χώρες συνορεύουν με τη Σερβία δηλαδή, έχουν την υποχρέωση να παράσχουν άσυλο σε αυτούς τους πρόσφυγες. Κανείς δεν μπορεί να τους κλείσει την πόρτα. Έτσι λοιπόν, εάν θεωρητικά 1,5 εκατομμύριο Κωσοβάροι εγκαταλείψουν τις εστίες τους, πιεζόμενοι από τις συνθήκες που επικρατούν εκεί, οι όμορες χώρες θα πρέπει να τους δεχτούν. Η Ελλάδα έχει προωθήσει μόνο 2.000 από τους 3.800 που μπορεί να αντέξει. Ένα μεγάλο μέρος ενδεχομένως θα κατευθεί και προς την Ελλάδα. Να δούμε τι γίνεται τώρα στην Αλβανία. Οι πληροφορίες λένε ότι από την άλλη πλευρά των συνόρων υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων που πιέζουν να μπουν στα Σκόπια. Και αυτό έχει μία λογική. Ενδεχομένως η αλβανική κυβέρνηση θα θελήσει να παίξει το χαρτί των προσφύγων. Διμέτωπα. Αφενός για να αλλοιώσει την πληθυσμιακή σύνθεση του αλβανικού νότου. Και καταλαβαίνετε όλοι τι εννοώ. Αφετέρου, να κατευθύνει ένα τμήμα των προσφύγων προς τα Σκόπια και το κλειδί για να ανοίξει η πόρτα σε την περίπτωση λέγεται Άρμπεν Τζαφέρι. Ο ηγέτης του ΝΤΠΑ, του κόμματος των Αλβανοφώνων των Σκοπίων, είναι πραγματικά το κλειδί για να ανοίξει η πόρτα, γιατί το κόμμα του εκπροσωπείται με 6 υπουργούς στην κυβέρνηση. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην πολιτική ηγεσία των Σκοπίων για τη σταθερότητα και τη συνοχή αυτής της χώρας. Εάν το ζητήσει, είναι πολύ δύσκολο να το αρνηθούν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την τόνωση του αλβανικού πληθυσμού εδώ. Τις τελευταίες μέρες η ηγεσία των Σκοπίων. Ναι, ακούω. Ναι, είπες κάτι, Κώστα? Όχι, ακούω, σε ακούω και θέλω να κάνω ένα ερώτημα. Πριν με πεις για την ηγεσία των Σκοπίων, τις τελευταίες μέρες ακούμε συνεχώς, το τελευταίο τριήμερο, ότι στα σύνορα Σκοπίων και Σερβίας έχουν αντιπαρατεθεί ήδη οι δυνάμεις. Έχουν πάει εκεί στα τέματα του ΝΑΤΟ με τα τάξη και όλα αυτά τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο στρατός της Σερβίας. Και όλοι αγωνιούμε μήπως κάποιος πατήσει τη σκανδάλη και αρχίσει εκεί πέρα το μακελιό. Οι πληροφορίες σου αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο πολύ κρίσιμο χώρο, ποιες είναι? Οι πληροφορίες είναι ότι κοιτάζουν ένας τον άλλον και ότι τα πυροβόλα του ενός σημαδεύουν τον άλλον. Και αυτό φαίνεται και από τις δύο πλευρές. Η κατάσταση είναι πραγματικά κρίσιμη, είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Τα τμήματα του ΝΑΤΟ προωθούνται διαρκώς ολοένα και περισσότερο προς τα σύνορα. Αναπτύσσονται, διασπείρονται στην περιοχή και είναι διαρκώς σε ετοιμότητα με το δάχτυλο στη σκανδάλη για να υπακούσουν σε εντολές και επομένως είναι αξιόμαχοι, ετοιμοπόλεμοι αυτή τη στιγμή. Περιμένουν τις νέες οδηγίες από το στρατηγό Μάικ Τζάκσον. Αυτά τα τμήματα που είναι εκεί είναι ποιας εθνικότητας? Είναι Γερμανοί, είναι Αμερικανοί, είναι Άγγλοι? Ποιες είναι οι... πού ανήκουν αυτοί οι στρατιώτες, σε ποιες δυνάμεις ανήκουν οι στρατιώτες αυτοί? Οι άνδρες του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν εδώ προέρχονται κυρίως από τις χώρες της ομάδας επαφής, δηλαδή Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και ΗΠΑ. Υπάρχει ένα μικρό τμήμα Δανών,
Δανών. Και πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες αποχώρησαν οι Σκανδιναβοί στρατιώτες, οι οποίοι ανήκαν στην Ουμπρετέρ, η οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει πια. Μάλιστα. Έχουν αποχωρήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό κουράγιο και αν χρειαστεί να ξαναρθούμε και πάλι κοντά σου. Καληνύχτα. Να λοιπόν, και ακολουθείται η διπλωματική οδός. Υπάρχει αργότερα ίσως το επόμενο βήμα. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι εννοώ εάν κάποια στιγμή η Ρωσία θα φτάσει στο σημείο ακόμη και σε μια αντιπαράθεση σκληρή και βίαιη με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ ή με την Αμερική για το θέμα αυτό. Руководство России четко заявило, что военный путь – это не наш выбор. Если это Россия, ИПЕ вирусы ксекатора, ότι η χρήση βίας δεν είναι ο δικός μας δρόμος. Мы будем активно продолжать дипломатические усилия. Εμείς ενεργά θα συνεχίζουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες. Я повторю, надо дождаться действительно официально объявленных российской стороной результатов поездки нашего премьер-министра. На полком я фура, вот и мы должны переменуме тис эписимес ангелиес схитика мы апотелезмата тис эпископсис ту протипургумас. Но если правдива та информация, которую мы слышим, и НАТО отвергла возможность возобновление переговоров. Αλλά αν είναι η αληθινή αυτή η πληροφορία την οποία εμείς ακούμε και το ΝΑΤΟ απέρριψε την δυνατότητα των διαπραγματεύσεων, значит, мы будем искать другие пути. Αυτό σημαίνει ότι εμείς θα αναζητήσουμε τους άλλους τρόπους της επίλυσης του προβλήματος. Россия обратилась к Европейскому Союзу с предложением вступить в поиск путей политического регулирования. И Россия обратилась в Европейскую Ένωση με την πρόταση να αρχίζουμε την αναζήτηση των δυνατοτήτων της πολιτικής επίλυσης του προβλήματος. Ну, в конечном итоге у нас есть запасы и обращение к Генеральной Ассамблее ООН. Τελικώς εμείς έχουμε και η έκκληση στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Потому что ведь в конечном итоге в урегулировании этой проблемы заинтересована далеко не только Россия. Γιατί τελικώς στην επίλυση, στην διευθέτηση αυτού του προβλήματος είναι ενδιαφερόμενη όχι μόνο η Ρωσία. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Μποτσάρνικοφ, Μιχαήλ Μποτσάρνικοφ, τον πρέσβη της Ρωσίας στην Ελλάδα. Ευχαριστώ και εσάς που μας κάνατε την μετάφραση. Καλή σας νύχτα από το κεντρικό στούντιο του ΣΤΑΡ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν. Να λοιπόν, ποια είναι τα νέα και ποιες είναι οι εξελίξεις στην ιστορία μας. Δεν το ξέρουμε, μένει να φανεί αυτό που το ΝΑΤΟ δεν επιχειρεί στο Βελιγράδι. Ήχησαν γύρω στις 8 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος οι σιρήνες του συναγερμού, αλλά από όσο μπορούμε να ξέρουμε και από ό,τι μας είπες και εσύ, δεν υπήρξε δράση, αεροπορική δράση του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το πει με απόλυτη βεβαιότητα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια, αν το θέλεις, εικόνα το τι γίνεται στο κέντρο του Βελιγραδίου και στην ίσως ευρύτερη περιοχή στα προάστια. Πάντως είναι γεγονός ότι τις 2 με 3 τελευταίες ημέρες η στρατιωτική δράση είναι κάπως περιορισμένη στη Ιουγκοσλαβική πρωτεύουσα και όπως και να το κάνουμε έχει αρχίσει τροποντινά να υπάρχει μια ανάσα ζωής στο Βελιγράδι. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή την ώρα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει κατάσταση συναγερμού, βλέπει κανείς μια κίνηση, βλέπει αυτοκίνητα, βλέπει κάποιον κόσμο στους δρόμους του Βελιγραδίου. Αυτά από το Βελιγράδι. Ήταν ο Αργύρης Δινόπουλος από το Βελιγράδι, κυρίες και κύριοι, και εμείς να μεταφερθούμε νοτιότερα, να μεταφερθούμε στην Πρίστινα, στην πρωτεύουσα του Κωσφεπεδίου, που παρουσιάζει πλέον μια εντελώς διαφορετική εικόνα από το Βελιγράδι. Η Πρίστινα είναι μια νεκρή πόλη. Ελάχιστοι εναπομείναντες κάτοικοι, παντού ερείπια, εικόνες καταστροφής και ερήμωσης. Ο Νικόλας Βαφιάδης με την κάμερα του Αντένα κατέγραψε το δράμα των τραυματιών μέσα στα νοσοκομεία αλλά και τη ζωή που ασφικτιά στα καταφύγια όπου στηβάζονται οι φοβισμένοι πολίτες. Όλα η τρόμου θυμίζει Πρίστινα που εξελίσσεται συστηματικά σε έρημη πόλη. Χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν με κάθε μέσο την πρωτεύουσα του Κωσυφοπεδίου, όπου ακούγονται πυροβολισμοί, ρηπές αυτομάτων όπλων μέχρι και πυρά πυροβολικού από γειτονιές που βρίσκονται σε όλα τα σημεία του ορίζοντα.
Όσοι είναι αναγκασμένοι να μείνουν, σχηματίζουν τεράστιες ουρές μπροστά σε ακόμη και κλειστά καταστήματα, με την ελπίδα να εξασφαλίσουν τις άκρως απαραίτητες προμήθειες για να επιβιώσουν τις δύσκολες αυτές ώρες. Ένοπλοι μασκοφόροι περιφέρονται ανενόχλητοι αναζητώντας τα θύματα τους. Και όταν οι σιρήνες ουρλιάζουν, τα καταφύγια γεμίζουν. Και η εντύπωση ότι το ΝΑΤΟ είναι υπεύθυνο για την έκρηξη με αυτή την κατάσταση γίνεται οργή. Στα μίσα το σφαίμοβι νάπαντιμα, να το αγκρέσω. Ja mislim da tu nema šta da se razmišlja. Slika sve govori. Ko ima decu, roditelje, sestre, majke, a vidi ovaj prizor, odmah bi mogao da da svoj doprinos na svim poljima, da se što pre dođe do nekog rešenja, normalno. Στο νοσοκομείο της Πρίστινα οι γιατροί δίνουν σκληρή μάχη με το θάνατο και αγωνίζονται με τα λιγοστά μέσα που διαθέτουν να σώσουν πολίτες και στρατιώτες που τραυματίζονται στις εχθροπραξίες με τους Αλβανούς αντάρτες και στους νατοϊκούς βομβαρδισμούς. Svakog napada NATO agresora na Prištinu i na područje Kosova i Metohije, mi smo u našu ustanovu primali veliki broj povređenih civila. Kao što ste imali prilike da se i sami uverite, imamo i veliki broj povređene dece. Ono što bih hteo posebno da istaknem je da među povređenim civilima imamo pripadnike svih nacionalnih zajednica. Τις ώρες αυτές που η μισανοδοξία και η εγκληματικότητα μεταξύ των εθνοτήτων δεν βρίσκεται στο ενίδ, ένας Σέρβος γιατρός δίνει παράδειγμα ανωτερότητας και ανθρωπισμού. Παράδειγμα, δυστυχώς, χωρίς πολλούς μιμητές. Βέρμα τέσκιμ ουσόιμα, μαξιμάλνε... maksimalnu sigurnost i maksimalnu brigu. 51 beba, mi bdimo nad njihovim životima. Uglavnom, nekde oko 90% su albanske, a za nas su to deca, za nas su to bebe o kojima mi vodimo računa bez obzira čija su i kakve su veroispovesti. U ekprosopos tu cekasti Genevi, Bardil Mahmuti, taksinuše što Londino, ke meta di sina di sinu do Britano i Bulgo eksterikon Robin Cook, ipe. Čak žurnalist ki esej de fer un liaison entre l'action militaire de l'OTAN et les massacres qui se produisent actuellement, il oublie qu'il y a une permanence d'une politique qui vise et qui vise actuellement le génocide au Kosovo. Donc l'OTAN n'a pas provoqué des massacres, par contre l'OTAN essaye d'empêcher une politique de purification ethnique et du génocide. Και ενώ στο ΝΑΤΟ οι συζητήσεις και οι σχεδιασμοί για την έναρξη χερσαίων επιχειρήσεων δίνουν και παίρνουν, οι Σέρβοι στρατιώτες περιμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. S obzirom na zločinačke akcije NATO avijacije, kako procenjujete da li se time može stvoriti uslov da teroristi probiju obezbeđenje državne granice? Ja mislim da nema šanse da probiju granicu. Najbolji dokaz je ovaj ovdje kroz što ste poslije. Όσο οι νατοϊκοί βομβαρδισμοί εντείνονται, μέσω το κύμα προσφύγων που εγκαταλείπουν το Κωσυφοπέδιο με κάθε μέσο, απειλεί να γίνει παλίδια που θα πνίξει τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Εικόνας Βαφιάδης από την Πρίστινα για τον Αντένα. Πραγματικά, εκατοντάδες χιλιάδες Κωσοβάροι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, τις εστίες τους, για να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς ώστε να σωθούν από τους αλλεπάλληλους νατοϊκούς βομβαρδισμούς. Αυτά τα καραβάνια των κατατρεγμένων περνούν τα σύνορα με τα Σκόπια για την Αλβανία και εκφράζονται την ίδια ώρα ανησυχίες για επικισμό των χωριών της Βορείου Ηπείρου. Τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η κρίση του Κωσυφοπεδίου στα Σκόπια διαρκώς αυξάνονται. Ο απόϊχος των ατοικών βομβαρδισμών φτάνει ολοένα και δυνατότερος από το γειτονικό Κωσυφοπέδιο. Οι πρόσφυγες που περνούν καθημερινά στα Σκόπια αυξάνονται πλέον με δραματικούς ρυθμούς και ο αριθμός τους ξεπερνά ήδη τις 22.000. Το κύμα προσφύγων συνεχώς αυξάνει και η κυβέρνηση των Σκοπίων δείχνει πλέον αδύναμη να το αντιμετωπίσει. Ήδη προσανατολίσεται μέσα στα επόμενα 24 ώρες τη δημιουργία τριών στρατοπέδων υποδοχής προσφύγων πάνω στη συνοριακή γραμμή. Οι σκηνές που διαδραματίζονται στα σύνορα είναι συγκλονιστικές. Άνθρωποι που έχουν χάσει τα πάντα στον πόλεμο προσπαθούν να σώσουν το μοναδικό πράγμα που τους έχει απομείνει, την ίδια τους τη ζωή. Οι εικόνες ίδιες, το ίδιο συγκλονιστικές, επαναλαμβάνονται και στο Μαυροβούνιο. Οι φλόγες του πολέμου έχουν οδηγήσει χιλιάδες πρόσφυγες και στην Αλβανία. Εκεί στην περιοχή του Κούκιτ τους υποδέχτηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλβανίας κ. Μπερίσα.
Την ίδια ώρα στα Σκόπια η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας συνεχώς επιδεινώνεται. Οι διαδηλώσεις και τα επεισόδια στους δρόμους έχουν γίνει καθημερινή πλέον υπόθεση. Στην περιοχή του Κουμάνοβο, διαδηλωτές που πραγματοποιούσαν αντινατοϊκή πορεία επιτέθηκαν με πέτρες σε βάση του ΝΑΤΟ, όπου βρίσκονταν Γάλλοι στρατιώτες, τραυματίζοντας ελαφρά κάποιους από αυτούς. Χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία με δακρυγόνα για να κατορθώσει να τους διαλύσει. Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ πάντως συνεχίζουν τις προετοιμασίες τους και συνεχώς ενισχύονται, ενώ έχουν λάβει θέσεις μάχης σε κύριες περιοχές της χώρας. Οι Βρετανοί κομμάτως έχουν αναλάβει τη φύλαξη του αεροδρομίου των Σκοπίων και όλες αυτές τις ημέρες βρίσκονται κυριολεκτικά με το δάχτυλο στη σκανδάλη, προκειμένου να είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε οποιοδήποτε σερβικό χτύπημα. Ασκήσεις ετοιμότητας πραγματοποιεί πλέον και ο στρατός των Σκοπίων, που έχει ενισχύσει τις δυνάμεις του στη συνοριακή γραμμή με το Κόσοβο. Η χώρα μας για την ενίσχυση των ξεριζωμένων και την αποφυγή της μαζικής εισόδου τους στην Ελλάδα θα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων στην Αλβανία, τα Σκόπια και τη Σερβία. Ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Παπανδρέου, είχε αλλεπάλληλες συναντήσεις με συναδέλφους του και με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμαλή. Σε διαρκή επαφή με τους ομολόγους του των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανικών χωρών βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου στην κατεύθυνση της εξέβρασης πολιτικής λύσης. Έχουμε στενή συνεργασία και με την ρωσική πλευρά και με την αμερικανική πλευρά και με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε πώς θα υπάρξει κάποιο φως ώστε να υπάρξει πράγματι μια πολιτική λύση. Ταυτόχρονα, σε ευρεία κυβερνητική σύσκεψη, αποφασίστηκε να προσφερθούν στις γειτονικές χώρες, κυρίως στην Αλβανία και τα Σκόπια, που υποδέχονται κατά χιλιάδες τους πρόσφυγες από το Κόσοβο, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα και ιατροφαρμακευτικό υλικό. Εντός των επόμενων 2 ημερών θα φύγουν με σε 130 2 ασθενοφόρα. Τους λόγους που απερίσθηκε που ναυάγησε η διπλωματική πρωτοβουλία του Πρίμακοφ είναι γιατί οι Αμερικανοί αλλά και το ΝΑΤΟ δεν ήθελαν να κάνουν τη χάρη εντός εισαγωγικών η φράση στον Ρώσο Πρωθυπουργό και να είναι αυτός ο οποίος θα μα δεν πρέπει να έχουμε την ψευδέστηση ότι το ΝΑΤΟ θα υποχωρήσει με σκυμμένο το κεφάλι μέχρι τώρα στον επιχειρησιακό τομέα. Ιτημένο είναι το ΝΑΤΟ και η ίδια η συμμαχία, διότι η Ουντής πίστευε ότι θα μπορούσε ο σερβικός στρατός να επιφέρει τόσο μεγάλα πλήγματα στην συμμαχία μέσα σε αυτό το τετραήμερο των επιχειρήσεων. Δήμο, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά και εμείς συνεχίζουμε με το δελτίο μας. Ο δρόμος της προσφυγιάς είναι η μόνη λύση. Μια μειονότητα εκεί των αλβανόφωνων. Παράλληλα έχουμε μία τουρκική μειονότητα στην Βουλγαρία, έχουμε μία σέρβικη μειονότητα στα Σκόπια και στην Αλβανία και βεβαίως έχουμε την δική μας μειονότητα των μουσουλμάνων στην Θράκη. Δεν ξέρω πόσο όλη αυτή η ιστορία με τις μειονότητες μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μοχλός για τη δημιουργία κρίσεων και για την επιβολή και την επιτυχία κάποιων σχεδίων που μπορεί να υπάρχουν για να δημιουργηθούν κρατήδια στα Βαλκάνια και αν αυτό συμφέρει τις ΗΠΑ και την Αμερική. Θα σας απαντήσω σε δύο επίπεδα. Μάλιστα. Το πρώτο επίπεδο είναι για να επανέλθουμε στη στρατηγική, σε εκείνο το τσαμπί με τα σταφύλια, ότι χρησιμοποιείται η πάγια αντιμαχία, η ιστορική αντιμαχία ανάμεσα σε εθνότητες και ανάμεσα σε θρησκευτικές ομάδες. Είναι γνωστό αυτό. Σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές, οι Τούρκοι δεν χώνεψαν ποτέ ότι έχασαν τα εδάφη που είχαν στα Βαλκάνια επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ακούστε τις ακραίες απόψεις μερικών γκρίζων λύκων. Το Κόσοβο είναι δικό μας, δεν θα μείνει ούτε ένας Σέρβος εκεί, λέει αυτός ο άνδρας. Μάλιστα, φτάνουν στο σημείο να δώσουν ακόμη και λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα τους διώξουν. Θα πάμε εκεί να πολεμήσουμε για τους μουσουλμάνους, λέει αυτός ο φανατικός Τούρκος. Το Κόσοβο, όπως λένε, το θεωρούν χαμένη πατρίδα. Εκεί κυριαρχούσαμε 550 χρόνια και τώρα θα κυριαρχήσουμε, λέει αυτός ο γκρίζος λύκος. Βέβαια και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης πάντα πιστά στις εντολές του καθεστώτος φανατίζουν το λαό όσο περισσότερο μπορούν. Επειδή οι Σέρβοι, όπως λένε, δεν καταπιέζουν μόνο τους Αλβανούς, σημασία έχει ότι καταπιέζουν τους Μουσουλμάνους.
Η Τουρκία υποστηρίζουν ότι πρέπει να παρέμβει, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο θέλουν να αυτοκηρυχθούν ως οι προστάτες όλων των μουσουλμανικών λαών στην ευαίσθητη αυτή περιοχή. Οι δολοφόνοι Σέρβοι δεν πτωούνται από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Τώρα μαζεύουν όλους τους μουσουλμάνους και τους πάνε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, λέει η Τουρκάλα παρουσιάστρια. Αυτό ισχυρίζονται οι Τούρκοι, δηλαδή ότι οι Σέρβοι με αρχηγό τον Αρκάν πηγαίνουν τους μουσουλμάνους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Με χάρτες και γραφικά που γράφουν πηγαίνουν τις γυναίκες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, παρομοιάζουν τους Σέρβους σαν ναζιστές, ενώ τον Μιλόσεβιτς σαν τον Χίτλερ. Ενώ προβάλλουν εικόνες μαϊμού από τα δίθεν στρατόπεδα. Τον Αρκάν τον αποκαλούν δολοφόν των μουσουλμάνων και ζητάνε να συλληφθεί με κάποιο τρόπο. Ο Θεός να βοηθήσει τους μουσουλμάνους που καταπιέζονται και δολοφονούνται από τους Σέρβους. Και αυτό μόνο και μόνο επειδή είναι μουσουλμάνοι. Εμείς θα είμαστε μαζί τους, λέει ο παρουσιαστής του τουρκικού καναλιού. Ενώ συνεχίζουν τη βρώμικη προπαγάνδα ότι οι ηγέτες των Αλβανών έχουν δολοφονηθεί. Σύμφωνα με τα τουρκικά κανάλια, τα αεροπλάνα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας πέταξαν 29 φορές πάνω από το έδαφος της Σερβίας και θα συνεχίσουν μέχρι το τέλος των επιχειρήσεων. Παρουσιάζοντας όλα αυτά τα ρεπορτάζ, φτάνουν στο εξής εξωφρενικό συμπέρασμα. Οι Σέρβοι δεν ξέρουν τι να κάνουν με τους βομβαρδισμούς. Τώρα πληρώνουν για αυτά που έκαναν στους μουσουλμάνους, λέει η παρουσιάστρια του τουρκικού καναλιού. Δηλαδή οφθαλμό αντί οφθαλμού. Δεν αναφέρονται καθόλου στους εκατοντάδες Σέρβους που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Κατά την άποψή τους, αυτοί που βρίσκονται στο στόχαστρο του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση μουσουλμάνοι. Ή, να το πούμε αλλιώς, έτσι όπως το λένε οι Γκρίζοι Λύκοι, ο καλός χριστιανός είναι ο νεκρός χριστιανός. Ώρες τρόμου στο μεταξύ έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι της πολύπαθης Πρίστινας, καθώς οι ανατοϊκές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη σφοδρότερη επίθεση ολόκληρης της ως τώρα ανατοϊκής επιχείρησης. Τρομοκρατημένοι έτρεξαν στα καταφύγια, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων. Μεταδίδει ο απεσταλμένος του Sky ο Γιώργος Αυγερόπουλος. Πάνω από μία ώρα τα αεροσκάφη της Συμμαχίας σφυροκοπούσαν το Κόσοβο στον χειρότερο βομβαρδισμό που έζησαν οι κάτοικοι από τη στιγμή που άρχισε αυτός ο παράλογος πόλεμος. Πλησίαζε μία τα ξημερώματα όταν ξαφνικά ακούστηκαν αεροσκάφη να πετούν χαμηλά στον ουρανό της Πρίστινα. Ο τρόμος είχε φτάσει πάνω από την πόλη. Δεν ξέρουμε από ποιους να φυλαχθούμε, από τον ΝΑΤΟ ή από τους Αλβανούς. Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Δεν έρχονται λεωφορεία, δεν έρχεται τίποτα. Συνεχώς πυροβολούν. Δεν μπορούμε να πάμε στην πόλη να αγοράσουμε κάτι. Όλη τη νύχτα καθόμαστε έτσι. Τρέμουμε, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, λέει αυτή η γυναίκα. Πού, να φύγουμε από το σπίτι μας και πού να πάμε. Εδώ έχουμε γεννηθεί. Εδώ μεγαλώσαμε. Όλο το βιός μας είναι εδώ. Οι τρομοκράτες βάλουν από παντού. Και στα σπίτια μας. Μας πυροβολούν συνεχώς. Πού να πάμε. Είναι τα σπίτια μας εδώ. Θα αγωνιζόμαστε. Προϋπόθεση για να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί είναι να σταματήσουν οι εκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον των Αλβανοφόνων, αλλά και να αποσυρθούν τα σερβικά στρατεύματα από την περιοχή. Of what we think is necessary. Our position is clear. Milosevic must halt the offensive against the Kosovar Albanians, withdraw his forces, and embrace a settlement based on the Rambouillet framework. Το συνεχώς αυξανόμενο κύμα προσφύγων σίγουρα ευαισθητοποιεί ολόκληρο τον κόσμο και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, που δεν κατάφερε να σταματήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ να αρχίσουν τις επιχειρήσεις εναντίον του κοσυφοπεδίου, αρκείται τώρα στο να εκφράσει τον αποτροπιασμό του. I am profoundly outraged by reports of a vicious and systematic campaign of ethnic cleansing conducted by Serbian military and paramilitary forces in the province of Kosovo. Άλλοι όμως είναι αυτοί που φέρουν το βάρος της άμεσης αντιμετώπισης των αναγκών που έχουν οι πρόσφυγες. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε μόνο την ευγνωμοσύνη του για τη βοήθεια που παρέχεται στους πρόσφυγες. Countries from throughout the Balkans, from Greece to Turkey to Romania to Bulgaria, are helping us to meet the mounting humanitarian crisis.
Και ενώ οι νατοικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται, οι Σέρβοι πολίτες δεν αντιδρούν μόνο με τις ροκ συναυλίες των τελευταίων ημερών, αλλά και με ηλεκτρονικό πόλεμο. Οι Ιουγκοσλάβοι hackers έχουν ξεκινήσει το δικό τους πόλεμο εναντίον του ΝΑΤΟ. Κυριολεκτικά βομβαρδίζουν με άχρηστα δεδομένα, email και ιούς τον κεντρικό υπολογιστή της Συμμαχίας, προκαλώντας χάος στις ηλεκτρονικές γραμμές επικοινωνίας του ΝΑΤΟ. Όταν ο εκπρόσωπος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ανακοίνωσε την έναρξη αυτού του πολέμου στους δημοσιογράφους, εκείνοι ξέσπασαν σε γέλια. Some of you have been wondering why since the 28th of March the service from our internet homepage has been erratic, to say the least. We have looked at this very carefully, I've been asked to look at this very carefully, and it seems that we have been dealing with some hackers in Belgrade who have hacked into our website and caused line saturation of the server by using ping bombardment strategy. At the same time, our email system is also being saturated by one individual who is currently sending us 2,000 emails a day. And we are dealing with macro viruses from Yugoslavia into our email system. Στην Ποτγκόριτσα, την πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, έγινε σήμερα μεγάλη διαδήλωση εναντίον των ατοϊκών βομβαρδισμών. Οι διαδηλωτές φώναζαν αντιαμερικανικά συνθήματα και έκαψαν ομοιώματα αεροσκαφών Stealth και F-16. Αντίθετα, στην Κωνσταντινούπολη, εκατοντάδες αλβανόφωνοι του Κωσυφοπεδίου συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ταξίμ και διαδήλωσαν υπέρ των συμμαχικών επιθέσεων, κρατώντας πάνω που έγραφαν «ΝΑΤΟ, σε ευχαριστούμε». Περίπου 4.000 αλβανόφωνοι πρόσφυγες έχουν βρει καταφύγιο στην Τουρκία, η οποία λαμβάνει μέρος στις νατοϊκές επιχειρήσεις εναντίον των Σέρβων με 11 αεροσκάφη. Οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία προκάλεσαν εκρήξεις και στη Ρωσική Βουλή, που μετατράπηκε ξαφνικά σε εμπόλεμη ζώνη. Η Δούμα συνεδρίαζε για να αποφασίσει τι θα γίνει από εδώ και πέρα, μετά το ναυάγιο της διπλωματικής προσπάθειας του Πρωθυπουργού Γευγένη Πριμακόφ. Όμως οι βουλευτές άρχισαν να διαφωνούν και στο τέλος ήρθαν και στα χέρια. Τώρα η κυβέρνηση Γέλτσιν στέλνει πλοία από την Μαύρη Θάλασσα στην Αδριατική σε μια προσπάθεια να γιατρευτεί το πληγωμένο ρωσικό φιλότιμο. Να ακούσουμε τι μεταδίδει από τη Μόσχα η ανταποκρίτρια του Σταρ, Ζανέτα Τσιάντα. Έξι πλοία που διαθέτουν πυράβλους και ένα πλοίο ειδικά σχεδιασμένο για ηλεκτρονικό πόλεμο από το στόλο της Μαύρης Θάλασσας αποφάσισε να στείλει η Ρωσία στην Αδριατική. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ετοιμάζεται να πάρει άδεια από την τουρκική κυβέρνηση για να περάσουν οι φρεγάτες από το Βόσπορο. Συζητιέται ότι τα 7 πλοία θα αποπλέψουν από τον ναύσταθμο της Σεβαστούπολης μεθαύριο. Ο ρωσικός στόλος έχει να φανεί στη Μεσόγειο είτε για ασκήσεις είτε για περιπολία από το 1996. Από τότε, λόγω οικονομικών προβλημάτων στο στρατό, δεν έχουν ξαναεμφανιστεί ρωσικά πλοία. Εν τω μεταξύ πληθαίνουν οι φωνές όπως του Αλεξάνδρ Λέμπιτ που λένε ότι εφόσον το ΝΑΤΟ δεν σεβάστηκε το εμπάργκο όπλων για τους Αλβανούς αντάρτες, έτσι και οι Ρώσοι δεν πρέπει να αισθάνονται δεσμευμένοι και πρέπει να δώσουν σύγχρονα οπλικά συστήματα στους Ιουγκοσλάβους. Θυμολογείται ότι οι Ιουγκοσλάβοι έχουν ήδη προμηθευτεί πυράβλους F-300 από τη Λευκορωσία. Εν τω μεταξύ άναψαν σήμερα τα αίματα και στη Ρώσικη Βουλή. Λόγος το ταξίδι των Γκαϊντάρ Φιόντορα Φτινιεμτσόφ στο Βελιγράδι. Владимир Владимирович, камера устремлена на вас. Сергею Николаевичу такая реклама не нужна. Василий Иванович. Υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν ο πρόεδρος Γέλτσιν όντως έδωσε τη συγκατάθεσή του στους τρεις αυτούς παπαγάλους, όπως τους χαρακτήρισε ένας από τους βουλευτές, να πετάνε στην Ευρώπη. Στο Ροστόφ, η αγανάκτηση του κόσμου έφτασε στο αποκορύφωμά της. Ένα κατάστημα με ηλεκτρικά είδη πέταξε όλα τα προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, έδωσαν στην καθαρίστριά τους μία αμερικάνικη σημαία για να σφουγγαρίσει, ενώ μία δεύτερη την έστρωσαν μπροστά στην είσοδο του καταστήματος για να σκουπίζει ο κόσμος τα πόδια του. Το ρωσικό φιλότιμο έχει πληγεί από τις ατοικές επιδρομές στη Ιουγκοσλαβία και καθημερινά οι αντιδράσεις του κόσμου γίνονται όλο και οξύτερες. Από τη Μόσχα για το Star Channel, Ζανέτα Τσιάντα. Εκρηκτική είναι πλέον η κατάσταση στα Σκόπια, όπου καταφθάνουν διαρκώς χιλιάδες πρόσφυγες από κάθε γωνιά του Κόσοβο. Ο κύριος Γκλικόροφ δήλωσε ότι η χώρα του είναι σε θέση να φιλοξενήσει άλλους 20.000 Κωσοβάρους, όμως τα καραβάνια των προσφύγων δεν έχουν τελειωμό. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ παραδέχεται ότι την Κυριακή έπεσε ρουκέτα και στο έδαφος των Σκοπίων, εντείνοντας την ανησυχία για άμεση εμπλοκή της χώρας στις πολεμικές συγκρούσεις.
Η λέξη δυστυχία είναι πολύ μικρή για να περιγράψει αυτές τις εικόνες, αυτές τις σκηνές που διαδραματίζονται στα σερβοσκοπιανά σύνορα. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κάποιοι από αυτούς τραυματισμένοι από θράσματα, με ή χωρίς διαβατήρια, εγκαταλείπουν τις αιστείες τους, τις περιουσίες τους, ακόμη και τους ίδιους τους συγγενείς, με αντάλλαγμα τη ζωή τους. Ουρές δεκάδων μέτρων σχηματίζουν τα αυτοκίνητα, ενώ τα γύρω βουνά κατακλείζονται από φυγάδες. Τα Σκόπια ασφιχτιούν. Ο αριθμός των προσφύγων ξεπερνά πλέον τις 20.000. Можеме да примеме 20.000 според нашите сегашни можности, но постојат меѓународни конвенции, не може да се одбијат бегалците ако треба да го спасат животот и да ги спасат децата, фамилиите и така натаму. Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Χιλιάδες πρόσφυγες καταφθάνουν εδώ στο Γιάνκοβιτς, ακολουθώντας τη σιδηροδρομική γραμμή. Εδώ, πίσω μου, βρίσκονται οι συγγενείς τους και τους περιμένουν. Λίγα μέτρα πιο κάτω, ο Ερυθρός Σταυρός έχει στήσει δύο σκηνές και τους μοιράζει ψωμί, κονσέρβες και είδη πρώτης ανάγκης. Ανθρωπιστικές... Coolhim has been turned into another Saddam. This week, Western leaders have gone out of their way to finger Milosevic as the enemy. Όπως άλλωστε άρχισαν να τον παρουσιάζουν και οι ίδιοι Βρετανοί αξιωματούχοι. Μάλιστα, στη σημερινή συνέντευξη τύπου του Βρετανού Υπουργού Άμυνας δεν έλειψε και ο παραλληλισμός του Μιλόσεβιτς με τον Σαντάμ Χουσέιν. Κάτι που βολεύει πολύ τους συμμάχους. Από την άλλη, οι Σέρβοι προσπαθούν να αντιπαρέλθουν και δείχνουν τη δική τους πλευρά, όπως εκείνοι βιώνουν τις δραματικές για αυτούς εξελίξεις. Između moćnih sila, dobra i zla, tu svako može biti. Την ίδια ώρα στο Κρακούγεβατς, οι συγγενείς των 7.000 αθώων πολιτών που είχαν δολοφονηθεί από τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου νιώθουν ότι η ιστορία δεν φαίνεται να έχει διδάξει κανέναν και ανάβουν ένα κερί στη μνήμη τους. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και οι μαθητές ενός ολόκληρου γυμνασίου. Όσο για τους New York Times, σε δημοσίευμά τους αναφέρουν ότι όσο και αν ακούγεται απίστευτο, ο κόκκινος Όσκαρ, δηλαδή ο Όσκαρ Λαφοντέν, ένας από τους βασικούς λόγους της παραίτησής του ήταν η σύμπραξη της Γερμανίας με τον ΝΑΤΟ στις επιχειρήσεις αυτές κατά της Σερβίας. Μετά τους προχθεσινούς σχετικά μικρής έκρασης βομβαρδισμού, οι νατοϊκές δυνάμεις επέστρεψαν δρυμύτερες και σφυροκόπησαν ανελαίτητα την Πρίστινα. Σειρά εκρήξεων συγκλώνησε τα ξημερώματα τα περίχωρα της Πρίστινα, όπως μετέδωσε το Γιουγκοσλαβικό πρακτορείο ειδήσεων Ταν Γιούγκ. Οι συμμαχικές δυνάμεις δεν ξέχασαν ούτε το Βελιγράδι, που μέχρι τις 4 τα ξημερώματα φαινόταν πως περνούσε μια ήσυχη νύχτα. Τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν από τις 4 παρατέταρτο έως τις 4 τα ξημερώματα και σύμφωνα με το ανεξάρτητο πρακτορείο ειδήσεων Μπέτα, στόχοι ήταν δύο κοινότητες στα νότια και τα δυτικά του Βελιγραδίου. Και οι σιρήνες καλούσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια. Ποιώντας έτσι όλα τα θωρακισμένα. Σημαντικό ρόλο στο βομβαρδισμό θα παίξουν και τα B-1B, τα οποία όμως θα βομβαρδίσουν από μεγάλο ύψος. Τα B-1B με πλήρωμα 4 άτομα μπορούν να επιχειρούν από ύψος 27.000 ποδών και να μεταφέρουν 84 βόμβες. Τα ηλεκτρονικά του συστήματα μπορούν να εντοπίσουν οποιοδήποτε πήγιο στόχο, κινητό ή ακίνητο. Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί όλα τα ραντάρ του σερβικού στρατού, εκτός από τα κινητά, που όμως είναι μικρότερης εμβέλειας. Ωστόσο, η αεράμινα του Μιλόσεβιτς, που αποτελείται από πυρά του ΣΑΜ, σαν και αυτόν που βλέπετε στα πλάνα, δεν έχει καταστραφεί ολοσχερός, όπως υπολόγιζε το ΝΑΤΟ. Καταστραμμένα είναι όλα τα στρατιωτικά αεροδρόμια και έτσι, ακόμη και αν έχουν διασωθεί κάποια ΜΙΓ, δεν μπορούν να απογειωθούν. Τώρα σειρά έχει η τρίτη φάση των βομβαρδισμών. Η τρίτη φάση, όπως ξέρετε, περιλαμβάνει στόχους, όπως και η πρώτη φάση, και αντιεροπορικούς που είναι σε όλη την Ιουγκοσλαβία και αμυντικούς αντιεροπορικούς στόχους και νομίζω συστήματα ελέγχου και διοίκησης αμπορίας. Και στην τρίτη φάση προβλέπεται έκταση αυτών των χτυπημάτων παρεμβάσεων, όπως και η πρώτη φάση ολόκληρη η Ιουγκοσλαβία, αλλά και πέρα των αντιεροπορικών συστημάτων άμυνας σε στρατιωτικούς στόχους. Ο Υπουργός Άμυνας, που αύριο ξεκινάει ένα ταξίδι σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Σκόπια, υποστήριξε ότι η χρησιμοποίηση χερσαίων δυνάμεων δεν προβλέπεται σε καμία απόφαση του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει συμφωνία και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί δυναμικό χερσαίων δυνάμεων για την συγκεκριμένη κρίση.
Η πληροφορία που προκάλεσε αίσθηση σήμερα στο Πεντάγωνο ήταν η πρόθεση των Ρώσων να στείλουν 7 πολεμικά τους πλοία στη Μεσόγειο. Τα πλοία θα περάσουν τα στενά στις 2 και στις 5 Απριλίου και έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από την Τουρκία. Το απόγευμα το ρωσικό πολεμικό ναυτικό διέψευσε ότι θα στείλει πλοία στη Μεσόγειο, όμως λίγη ώρα αργότερα ο Υπουργός Άμυνας Σεργέγεφ δήλωσε ότι η αποστολή των πλοίων θα γίνει κανονικά. Προς το παρόν πάντως Ρώσοι και Αμερικανοί έχουν εμπλακεί σε ένα δορυφορικό πόλεμο αφού οι ΜΕΝ παρεμβάλλουν τους επικοινωνιακούς δορυφόρους των ΔΕ. Οι Αμερικανοί πάντως που εκμεταλλεύονται κάθε τι εμπορικά δεν παρέλειψαν να κάνουν το ίδιο και με την τραγωδία του πολέμου στο Κωσοπέδιο. Ήδη στην Αμερικάνικη αγορά κυκλοφόρησε ηλεκτρονικό παιχνίδι, το σενάριο του οποίου δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι βομβαρδισμοί στο Κόσοβο. Πάντως και στο παιχνίδι, ένα F-117 Stealth, ένα από τα αόρατα βομβαρδιστικά δηλαδή, κατερρίφθη, όπως έγινε και στην πραγματικότητα. Σύνδεση με τη Μόσχα, όπου βρίσκεται ο συνάδελφος Μιχάλης Μένικος, για να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί εκεί στην ρωσική πρωτεύουσα, μετά και μάλιστα το ναυάγιο της ειρηνευτικής προσπάθειας του Πρίμακοφ. Όμως, Μιχάλη, προκύπτει ένα ερώτημα σοβαρότατο. Τι γίνεται με το ρωσικό στόλο? Ναι, καλησπέρα Τένες, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από τη Μόσχα. Σύμφωνα με πολύ έγκυρες πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές που πρόσκειται σε στρατιωτικούς κύκλους, 30 πολεμικά πλοία, ρωσικά και ουκρανικά, βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας στη Μαύρη Θάλασσα. Επισήμως μπορούμε να πούμε τα πλοία αυτά έχουν προγραμματιστεί να συμμετάσχουν στις ασκήσεις για τις 19 με 29 Απριλίου, αλλά σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες περιμένουν την εντολή για να αποπλέψουν. Προς το παρόν δεν δίνεται καμία πληροφορία, αλλά επαναλαμβάνω επίσημα είναι η πληροφορία αυτή για τα 7 πλοία και το αίτημα που διατύπωσε η Ρωσία προς την Τουρκία για τη διέλευσή της στις αρχές Απριλίου μέσω των στενών του Βοσπόρου, όπως προβλέπει και η συνθήκη του Μοντρέ του 1936. Μπορούμε να πούμε όμως ότι βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και αυτό, γι' αυτό μας ενημέρωσαν έγκυροι πολιτικοί και στρατιωτικοί αναλυτές εδώ στη Μόσχα. Όταν ρωτήσαμε τι πρόκειται να κάνουν τα πλοία αυτά, δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο ακόμα μελλοντικά, εφόσον περάσουν τα στενά του Βοσπόρου, να καταπλέψουν και στα λιμάνια της Αδριατικής. Όσον αφορά τις δραστηριότητες τους, ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν πλοία τα οποία χρησιμοποιούν συστήματα παραπλάνησης, εκμυδένισης εχθρικών σημάτων, να εμπλακούν δηλαδή σε αυτό το λεγόμενο ηλεκτρονικό πόλεμο με τα αμερικανικά πλοία. Μιχάλη, έχουν δοθεί σύγχρονα ηλεκτρονικά όσον αφορά, όπλα? Σε ρωτούσα αν έχουν δοθεί. Τα οποία συμμετέχουν, οι στρατιωτικοί αναλυτές μας επεσήμαναν ότι ένα από τα πλέον σύγχρονα πλοία που συμμετέχει στην αποστολή, η οποία ενδεχομένως συμμετάσχει στη Μεσόγειο, είναι το πλοίο Μπαρά, ένα από τα πλέον σύγχρονα, τα οποία διαθέτει πυράβλους εναντίον σκαφών και μέχρι στιγμής στο ΝΑΤΟ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αντίστοιχα συστήματα για να τα πλήξουν. Αυτό είναι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε όσον αφορά το στόλο. Τέρενς. Προσπάθησα να σε διακόψω προηγουμένως στην ώρα που αναφερόσουν στα ηλεκτρονικά όπλα που κουβαλούν οι Ρώσοι πάνω στα πλοία τους. Αυτά ή ένα κομμάτι από αυτά τα έχουν δώσει στον Μιλόσεβιτς? Οι πληροφορίες που έχουμε εδώ από τη Μόσχα είναι οι εξής. Καταρχήν ότι οι Ιουγκοσλάβοι διαθέτουν αντιεροπορικά συστήματα. Βέβαια κανείς δεν επιβεβαιώνει την ύπαρξή τους, αλλά όπως επανέλαβα, έγκυροι στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι διαθέτουν το αντιεροπορικό σύστημα Tamara, το οποίο έπληξε και το Stealth το αμερικανικό πρόσφατα, αλλά διαθέτουν ταυτόχρονα και πυράβλους που εκτοξεύονται από εκτοξευτήρες, τους Ιγκλά και Στρελά. Είναι ένα όπλο αντίστοιχο με τους Stinger που είχαν χρησιμοποιήσει οι Αφγανοί Μουτσαχεντίνοι στον πόλεμο του Αφγανιστάν. Είναι όμως πολύ πιο σύγχρονα όπλα και έχουν μια εμβέλεια από 300 μέτρα ως 5 χιλιόμετρα και μπορούν να πλήξουν πάρα πολύ καλά αεροσκάφη που πετούν σε κάποιο συγκεκριμένο ύψος. Τέρενς. Ήταν ο Μιχάλης Μένικος από την Μόσχα. Σύνδεση τώρα με το Βελιγράδι και τον συνάδελφο Αργύρη Ντινόπουλο.
για να δούμε πώς οι Ιουγκοσλάβοι αντιμετωπίζουν την απειλή της τρίτης φάσης των βομβαρδισμών. Αργύρη. Εξαιρετικά ανήσυχοι είναι οι Ιουγκοσλάβοι με την προοπτική μιας τρίτης φάσης νατοϊκών επιδρομών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Βελιγράδι, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δύο ημέρες επικρατούσε κάποιος έτσι άνεμος αισιοδοξίας, θα μπορούσε να πει κανείς, που σχετιζόταν και με την επίσκεψη του Πριμακόφ, σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε κάποιες σιρήνες, τουλάχιστον το απόγευμα, είναι φανερό ότι η επόμενη νύχτα, η νύχτα που έρχεται, η απόψινή νύχτα, θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα, αφού οι περισσότεροι κάτοικοι, μεγάλο μέρος του πληθυσμού, βρίσκεται ήδη στα καταφύγια, αφού έχει κυκλοφορήσει η πληροφορία και με τη μορφή της φήμης βέβαια, ότι θα έχουμε ένα σφοδρότατο κύμα νατοϊκών επιδρομών και μάλιστα στην καρδιά του Βελιγραδίου. Αναφέρονται διάφορα κτίρια τα οποία μπορεί να χτυπηθούν από το Υπουργείο Άμυνας και διάφορα άλλα. Όλα αυτά βέβαια δεν πρόκειται περί εικασίες, αλλά οπωσδήποτε ο πληθυσμός είναι εξαιρετικά θορυβημένος με την προοπτική μιας τρίτης φάσης αεροπορικών βομβαρδισμών, αφού πολύ περισσότερο έχουν γνωρίσει τις δύο προηγούμενες φάσεις, κυρίως στα περίχωρα του Βελιγραδίου, όπου οι βομβαρδισμοί ήταν εξαιρετικά σφοδροί και τα αποτελέσματα τα έχουμε δει ακόμα και στα νοσοκομεία με τους τραυματίες που παρακολουθήσαμε και στα ρεπορτάζ, Τέρενς. Σε σχέση με την τρίτη φάση, μια που οι Αμερικάνοι και οι δικοί τους οι νατοικοί σύμμαχοι πρόκειται να βομβαρδίσουν στο Ψαχνό αυτή τη φορά. Θυμάμαι την αλυσίδα την ανθρώπινη στο εργοστάσιο τη Ζάσταβα. Βλέπουμε συναυλίες με το γνωστό στόχο επάνω στο στήθος. Ξέρεις, έχεις πληροφορίες αν σκοπεύουν οι Βελιγραδιώτες να κάνουν ζωντανές αλυσίδες γύρω από τα Υπουργεία ή γύρω από την κατοικία του Μιλόσεβιτς εκεί όπου οι Αμερικάνοι θα χτυπήσουν? Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει αναπτυγμένη μια τόσο έντονη πολιτική συνείδηση ώστε να κάνουν αλυσίδες γύρω από τα Υπουργεία ή γύρω από κάποια κρατικά κτίρια που, όπως και να το κάνουμε, εδώ στο Βελιγράδι είναι λιγάκι απόμακρα για τον πολύ κόσμο. Σε αντίθεση με τις συναυλίες, όπου βλέπει κανείς να εκδηλώνεται έτσι με πιο άμεσο τρόπο, αυτή ο βαλκανικός, το βαλκανικό ταπεραμέντο, η σερβική περηφάνεια. Το σίγουρο είναι ότι ο πληθυσμός, ο κόσμος, οι Βελιγραδιώτες, όπως τους είπες, είναι εξαιρετικά ανήσυχοι. Δεν ξέρω αν θα κάνουν ανθρώπινες αλυσίδες. Άλλωστε, στη διάρκεια της νύχτας, ελάχιστος κόσμος κυκλοφορεί στους δρόμους και τουλάχιστον μέχρι τώρα τα χτυπήματα του ΝΑΤΟ γίνανε νυχτερινές ώρες. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ένα χτύπημα, που ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει, γιατί επαναλαμβάνω, δεν έχουμε σίγουρα συγκεκριμένες πληροφορίες. Όλα αυτά πλανώνται περισσότερο σαν φήμες για χτυπήματα μέσα στο κέντρο της πόλης. Αν πάντως συμβεί κάτι τέτοιο, πραγματικά θα αλλάξει άρδιν την κατάσταση στο Βελιγράδι και πραγματικά πια τα πράγματα θα είναι ανεξέλεγκτα από κάθε άποψη. Οι εικασίες λένε και οι εκτιμήσεις, περισσότερο οι εκτιμήσεις, ότι θα έχουμε πραγματικά μια έντονη οργή, έναν έντονο θυμό που δεν ξέρουμε πλέον τι διαστάσεις μπορεί να λάβει. Τέρενς. Ήταν ο Αργύρης Δινόπουλος από το Βελιγράδι με τις τελευταίες πληροφορίες αλλά και εκτιμήσεις που έχει σχετικά με την κατάσταση εκεί. Προηγουμένως παρακολουθήσατε δήλωση του Ρουγκόβα. Ή μάλλον το πω λίγο διαφορετικά. Ο Ρουγκόβα, ο ίδιος ζωντανός, ολοζώντανος, βγήκε και έδωσε συνέντευξη τύπου. Ήταν ένα από τα ψέματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε μια προπαγάνδα η οποία τον ήθελε νεκρό. Συνεπώς, προπαγάνδα, στρατηγική ή πόλεμος νεύρος σαν εχθρό. Και ποιον από όλους αυτούς τους σκοπούς εξυπηρετούν τα ψέματα που έχει πει το ΝΑΤΟ επίσημα και δίχως εδώ για την κρίση στο Χρυσοπαίδιο. Αποκαλύπτουμε απόψε όλες τις συνειδητές ανακρίβειες που ακούσαμε αυτές τις μέρες από τα στόματα υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ΝΑΤΟ. Γιατί ξέσπασε ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία? Μα για λόγους αξιοπιστίας. Επειδή το ΝΑΤΟ, στην πραγματικότητα Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αρκέστηκαν στις υποσχέσεις του Μιλόσεβιτς για την εφαρμογή της συμφωνίας του Ραμπουγέ. Δεν τον εμπιστεύτηκαν και απέτυχαν την επιτήρηση της περιοχής από νατοϊκές δυνάμεις. Έτσι ξέσπασε ο πόλεμος, επειδή η Δύση αμφισβητεί την αξιοπιστία του Βελιγραδίου. Μπορεί και να έχει δίκιο, αλλά αντίστοιχα ελέγχεται η αξιοπιστία της ίδιας της συμμαχίας. Τρακόσιες 350.000 πρόσφυγες είναι ο νατοϊκός απολογισμός για το Κόσοβο. Τα στοιχεία του Οργανισμού για την Άμυνα και τη Συνεργασία στην Ευρώπη όμως αναφέρουν 100.000 πρόσφυγες στην Αλβανία, 20.000 στο Μαυροβούνιο και 9.000 στα Σκόπια. Ακόμη και αν σήμερα το κύμα πήρε διπλάσιες διαστάσεις, ο αριθμός 350.000 δεν βγαίνει με τίποτα.
Στην αρχή είπαν ότι αγνοείται επί 48 ώρες και μετά κάλεσαν όλες τις χώρες και την Αθήνα να καταδικάσουν τις δολοφονίες του μετριοπαθούς ηγέτη των Αλβανοφόνων και 7 δικών του. Σήμερα ο Ιμπραήμ Ρουγκόβα έδωσε συνέντευξη στην τηλεόραση. Ο Σέρβος οπλαρχηγός που έγραψε τη δική του ιστορία στη Βοσνία και αποκαλεί το σφαγέας των μουσουλμάνων βρέθηκε στο στόχαστρο και απειλείται με την κατηγορία του εγκληματία πολέμου. Οι Νατοϊκοί λένε ότι τώρα μετακόμισε στο Κόσοβο και ανέλαβε πάλι δράση. Αλλά εκείνος εμφανίστηκε δημοσίως στο Βελιγράδι και τους διέψευσε. Όσοι διαθέτουν μνήμη θυμούνται την ιστορία της σφαγής στο Ρατζάκ, όπου 32 πτώματα αλβανοφόνων παρουσιάστηκαν σε ένα υποτιθέμενο ομαδικό τάφο. Δύο εβδομάδες αργότερα, η ιατροδικαστική έρευνα απέδειξε ότι είχαν μεταφερθεί νεκρίως εκεί από κάποιους που προσπάθησαν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Ένα παλιό ύπουλο σχέδιο της αλβανικής ηγεσίας για επικισμό της Βορείου Ηπείρου γίνεται τώρα κατά ανάγκην ίσως πραγματικότητα. Αυτό ήταν άλλωστε το αντικείμενο των συζητήσεων που είχε στα Τύρανα με την πολιτική ηγεσία ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Παπανδρέου. Ο Αντένα αποκαλύπτει απόψε ένα έγγραφο ντοκουμέντο που αποδεικνύει το οργανωμένο σχέδιο των Αλβανών. Ανησυχία επικρατεί στη Βόρεια Ήπειρο από το φόβο να μεταφερθούν μουσουλμάνοι έπικοι του Βορρά. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Τζοχατζόπουλος επιβεβαίωσε ότι στο Αργυρόκαστρο θα καταφτάσουν 1.200 πρόσφυγες. Υπάρχουν προβλέψεις στα σχέδια των Αλβανών, όπως ρωτήσατε, για μετακίνηση ενός μικρού αριθμού Κωσοβάρων προς το Αργυρόκαστρο. Αλλά ένας μικρός αριθμός, νομίζω 1.000-1.200 ανθρώπων, και ήδη υπάρχει συνεννόηση μεταξύ ελληνικής κυβερνήσεως και αλβανικής. Το σπίτι μου θα το φυλάξω, λέω. Δεν φεύγω πέρα με το χωριό μου. Κακά, φόβο μεγάλο έχουν. Δεν μας χωράει ύπνος. Παρέμβαση στο κρίσιμο πρόβλημα έκανε και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Έχουμε αναπτύξει μια πρωτοβουλία και έχουμε ήδη μια πείρα επάνω σε αυτά. Κάναμε εκκλήσεις σε οργανισμούς εκκλησιαστικούς στην Ευρώπη. Είχαμε μια ανταπόκριση εκ μέρους τους. Συγκεντρώσαμε ένα πολύ σημαντικό ποσό. Και έχουμε βοηθήσει ήδη 8.500 ανθρώπους με συγκεκριμένα δέματα οικογενειακά για να αντιμετωπίσουν παλαιότερα το χειμώνα και τώρα τις νέες συνθήκες. Και καταλαβαίνετε ότι το πιο σημαντικό είναι οι πρόσφυγες να μείνουν κοντά στις εστίες τους. Διότι όλες οι μετακινήσεις, η μία μετακίνηση δημιουργεί άλλες μετακινήσεις. Μάμα, θα έρθουν αυτοί οι κούνα, συγγνώμη, γιατί να έρθουν εδώ πέρα από το βορρά στο νότο. Να μείνουν εκεί μέσα η Αλβανία. Έχει χώρο εκεί πέρα να μείνουν. Εδώ που έρχονται αυτοί, έρχονται πάντοτε για κακό σκοπό. Τα σχέδια πάντως των Αλβανών δεν είναι καινούργια. Ο πάλε ποτέ πανίσχυρος άντρας της Αλβανίας, Σαλιμπερίσα, είχε αναθέσει από το 1994 στον τότε πρωθυπουργό Αλεξάνδρ Μέξη οργανωμένο σχέδιο για την αλλίωση του ελληνικού στοιχείου στη Βόρεια Ήπειρο. Πρωταρχικός στόχος ήταν η πληθυσμιακή αλλαγή σε βάρος του βορειοϋπειρωτικού ελληνισμού. Το σχέδιο αυτό επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί με τον πιο ομό τρόπο, όπως προκύπτει από αυτό το υπηρεσιακό έγγραφο που σας αποκαλύπτει αποκλειστικά ο Αντένα, ο Πρωθυπουργός Αλεξάνδρ Μέξη, απευθυνόμενος στον Ομάρχη των Αγίων 40, έκανε γνωστή την πρόθεση της κυβέρνησής του να μεταφερθούν 577 οικογένειες από τη Βόρεια Αλβανία. Ο κύριος Μέξη μάλιστα καλούσε τον αρμόδιο νομάρχη να παραχωρήσει για το σκοπό αυτό έκταση εκατοντάδων στρεμάτων στα παράλια των Αγίων 40. Το οργανωμένο σχέδιο δεν υλοποιήθηκε επειδή μεσολάβησε η ανατροπή του Σαλιμπερίσα με το ξέσπασμα της αλβανικής κρίσης. Ο εκπρόσωπος της ελληνικής μειονότητας κάλεσε την αλβανική κυβέρνηση να αποφύγει οποιαδήποτε προσπάθεια με την μετεγκατάσταση προσφύγων στις ελληνόφωνες περιοχές. Η αλβανική κυβέρνηση, οι διεθνείς οργανισμοί, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, να λάβουν όλα τα απαραίτητα εκείνα μέτρα τα οποία θα εγγυηθούν την ασφάλεια της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Βλέπουμε στα ρεπορτάζ για το δράμα των προσφύγων. Αλλά αυτό το οποίο βέβαια ζουν οι απεσταλμένοι μας στην Πρίσνα και τα Σκόπια με τις χιλιάδες των απελπισμένων για να σώσουν τις ζωές τους, πραγματικά δεν μπορεί να περιγραφεί παρά μόνον απευθείας από τους ίδιους οι οποίοι ζουν και βιώνουν αυτή την κατάσταση, όπως ο Μπάμπης Τζιοπάνογλου. Μπάμπη.
Καλησπέρα, Τέρνς. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ανεξέλεγκτη είναι πλέον η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εδώ στα Σκόπια με το κύμα των προσφύγων. Πλέον οι πρόσφυγες περνούν κατά χιλιάδες στα σύνορα και με κάθε τρόπο, είτε νόμιμο λοιπόν είτε παράνομο. Γυναίκες, γέροι και παιδιά, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τις φλόγες του πολέμου, περνούν με κάθε τρόπο τα Σκόπια. Και ενώ τουλάχιστον τις προηγούμενες ημέρες η Σκοπιανή κυβέρνηση είχε δηλώσει ως όριο τις 20.000 πρόσφυγες που θα μπορούσε να δεχθεί, πλέον ο αριθμός αυτός έχει υπερκαλυφθεί. Επίσημα, οι Σκοπιανές αρχές μιλούσαν μέχρι σήμερα το μεσημέρι για 26.000 πρόσφυγες, ενώ ανεπίσημα γνωρίζουμε όλοι πως σίγουρα οι πρόσφυγες αυτοί έχουν ξεπεράσει τις 30.000. Και όλοι φυσικά αναρωτιόμαστε πως η Σκοπιανή κυβέρνηση θα κατορθώσει να αντιμετωπίσει όλο αυτό το κύμα. Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε φυσικά σε όλους η είδηση ότι οι Σκοπιανές αρχές απαγόρευσαν κάποια στιγμή την διέλευση χιλίων προσφύγων, κυρίως γυναικόπαιδα, οι οποίοι επιχείρησαν να μπουν στη χώρα με τρένο. Στη συνέχεια, οι Σκοπιανές αρχές στα επίμονα ερωτήματά μας γιατί συνέβη αυτό, θέλοντας να εξηγήσουν τη στάση τους, μας είπαν πως υπήρχαν πληροφορίες πως το τρένο αυτό, το οποίο μετέφερε πρόσφυγες, κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν στη χώρα παράνομο στρατιωτικό υλικό. Είναι, Τέρνς, κυρίες και κύριοι, μια από τις φήμες που κυκλοφορεί και ενισχύει τις ειδήσεις που μας λένε ότι πάρα πολλές φορές έχουν επιχειρήσει μέλη, μαχητές του Τσεκά να περάσουν ταυτόχρονα με τον άμαχο πληθυσμό, με τους πρόσφυγες στα Σκόπια. Όλοι φυσικά εδώ φοβούνται μήπως αυτοί οργανώσουν κάποια επεισόδια ή κάποιες πράξεις οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο εσωτερικό των Σκοπίων. Μάλιστα, πρέπει να σας πω μια πληροφορία η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα, αλλά είναι αρκετά σημαντική, η οποία λέει πως πολλοί μαχητές του Τσεκά, περνώντας ως πρόσφυγες, νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στο Τέτοβο και στη συνέχεια επιστρέφουν και πάλι στο Κωσυφοπαίδιο προκειμένου να πολεμήσουν. Η Σκοπιανή κυβέρνηση στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει το συνεχώς εντυνόμενο κλίμα προσφύγων έχει προχωρήσει στη δημιουργία 7 τουλάχιστον στρατοπέδων υποδοχής προσφύγων. Έχει ξεκινήσει όλη αυτή την προσπάθεια, έχει ζητήσει τη διεθνή βοήθεια. Ήδη μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υποσχεθεί σημαντική οικονομική βοήθεια και βοήθεια σε ανθρωπιστική βοήθεια. Και η Σκοπιανή κυβέρνηση επιχειρεί ταυτόχρονα να επιτύχει την ένταξή της τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ. Ήδη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο κ. Δημητρό, έχει επιδώσει επιστολή στον κ. Σολάνα με την οποία του ζητεί την άμεση ένταξη της χώρας του. Και μάλιστα η γερμανική κυβέρνηση έχει ταχθεί υπέρ της προσπάθειας αυτής των Σκοπίων. Το Σαββατοκύριακο αναμένουμε εδώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την σύσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών όλων των Βαλκανικών χωρών, οι οποίοι θα έρθουν εδώ για να εκτιμήσουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Και κάτι τελευταίο το οποίο θα σας μεταφέρουμε, Τέρνς, και έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση εδώ στα Σκόπια. Η έκρηξη η οποία έχει σημειωθεί πριν από μερικές ημέρες στην περιοχή του Τετόβου και την οποία είχαν αποδώσει οι Σκοπιανοί σε κάποια ρουκέτα η οποία χτύπησε τη σερβική πλευρά των συνόρων. Σήμερα οι Νατοικοί επιβεβαίωσαν πως επρόκειτο για έκρηξη την οποία προκάλεσε ρουκέτα η οποία αποκολλήθηκε από Νατοϊκό αεροσκάφος, επιβεβαιώνοντας έτσι με έμεσο τρόπο ότι χρησιμοποιείται ο Εθνικός Εναέρος Χώρος των Σκοπίων προκειμένου οι Νατοϊκοί να χτυπήσουν σερβικούς στόχους στη Γιουγκοσλαβία. Μιλάμε έτσι με αυτόν τον τρόπο για έμεση εμπλοκή των Σκοπίων. Φυσικά αυτό το οποίο μπορούμε να σας επιβεβαιώσουμε είναι ότι τουλάχιστον οι Σκοπιανές αρχές δεν έχουν τα μηχανήματα, δεν έχουν τις δυνατότητες για να ελέγχουν με τον τρόπο που πρέπει τον εναέριο τους χώρο. Τέρενς. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η τελευταία πληροφορία που μας έδωσε ο Παπαδόπουλος Τζοπάνογλου από τα Σκόπια. Δυστυχώς, σε όταν μη ακουόντων απευθύνονται πλέον οι εκκλήσεις για την εξάρτηση διπλωματικής λύσης στην κρίση του Κωσυφοπεδίου. Καταρχήν, η ρωσική προσπάθεια έπεσε στο κενό. Κατά δεύτερον, η Ουάσιγκτον επιμένει στη λογική των όπλων. Και κατά τρίτον, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Χαβιέρ Σολάνα, δείχνει να ενδιαφέρεται μόνο για το μεγάλο σόου που θα στήσει στα 50 γενέθλια της Συμμαχίας. Στο αστείο θυμίζει πλέον η χρησιμοποίηση της λέξης διπλωματία στην κρίση του Κωσυφοπεδίου. Και τούτο διότι ο όρος διπλωματία δεν έχει κανένα νόημα όταν βομβαρδίζεται μια κυρίαρχη χώρα και ξεριζώνονται δεκάδες χιλιάδες άμαχοι στο όνομα της ειρήνης. Το μήνυμα του Μιλόσεβιτς που μετέφερε στη Δύση ο Ρώσος Πρωθυπουργός Πριμακόφ ήταν σαφές. Το πρόβλημα στο Κόσοβο πρέπει να λυθεί και μπορεί να λυθεί μόνο με πολιτικά μέσα. Αυτή την ώρα, για να εξευρεθεί πολιτική λύση, η επιθετικότητα εναντίον της χώρας μας πρέπει να σταματήσει αμέσως. Και η απάντηση του πλανητάρχη δεν άφησε αμφιβολίες για τις προθέσεις του. We must not allow, if we have the ability to stop it, ethnic cleansing or genocide, anywhere we can stop it, particularly at the edge of Europe. Με την άποψη του Λευκού Οίκου συντάσσεται απολύτως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Άναν.
I am profoundly outraged by reports of a vicious and systematic campaign of ethnic cleansing conducted by Serbian military and paramilitary forces in the province of Kosovo. Η Γερμανία, που ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισήμανε ότι τα αποτελέσματα της αποστολής του Πριμακόφ στο Βελιγράδι δεν αφήνουν περιθώρια παρά μόνο για την ενίσχυση της αποστολής του ΝΑΤΟ. Πάντως, για μία ακόμη φορά, χιλιάδες Γερμανοί πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις νατοϊκές επιθέσεις εναντίον της Ιουγκοσλαβίας. Όμως, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ο Τζο Λόκχαρτ, δήλωσε πριν από λίγο ότι οι επιδρομές του ΝΑΤΟ είναι μία εκστρατεία χωρίς χρονοδιάγραμμα λήξης και θα τελειώσει μόνο όταν ο Μιλόσεβιτς σταματήσει τις επιχειρήσεις στο Κόσοβο και αποδεκατιστεί η Ιουγκοσλαβική στρατιωτική μηχανή. Έτσι, τώρα που όλες οι διπλωματικές πρωτοβουλίες δείχνουν εκ των προτέρων καταδικασμένες σε αποτυχία, αρχίζουν να διαφέρονται και οι πραγματικές προθέσεις της Δύσης. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Ιβάνοφ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι προετοιμάζουν χερσαία επίθεση για να απομονώσουν το Κόσοβο από τη Ιουγκοσλαβία. Έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει από πρακτική άποψη το πώς θα αποσχιστεί το κοσμοπέδιο από τη Ιουγκοσλαβική Ομοσπονδία, δήλωσε ο Ιβάνοφ. Το Βελιγράδι γνωρίζει πολύ καλά τι εξηφαίνεται. My country is destroyed right now. We have a few million citizens of Yugoslavia in shelters without water, electricity. We are refugees in our own country. We are also the biggest part of humanitarian catastrophe produced by NATO bombarding. Η Δύση όμως ανησυχεί παράλληλα για τις συνέπειες που μπορεί να έχει στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας πιθανή επαναχάραξη των συνόρων και γι' αυτό ο Γερμανός καγκελάριος Ρέντερ ανακοίνωσε τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια. Ganz besonders wichtig ist für Mazedonien die Schutzzusage, die der Generalsekretär Solana am 24.3. Πάντως, για να μην ανησυχούμε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Χαβιέρ Σολάνα, σε συνέντευξή του στην Ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, εκφράζει την πεποίθηση ότι η Ιουγκοσλαβική κρίση μπορεί να έχει επιληθεί πριν από τη Σύνοδο Κορυφής για τα 50χρονα της Συμμαχίας. Η Πανηγυρική Σύνοδος θα συγκληθεί από τις 23 έως τις 25 Απριλίου και κανείς δεν θα ήθελε να γίνει στη σκιά ενός πολέμου. Για τους λόγους που όθησαν τον ΝΑΤΟ να πει όχι στην πρωτοβουλία του Πριμακόφ, για το ρόλο του Χόλμπρουκ αυτές τις κρίσιμες ώρες, αλλά και γενικότερα για τη στάση των Ευρωπαίων, ο διπλωματικός μας συντάκτης Αντώνης Φουρλής είχε πριν από λίγο μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με την ανταποκρίτριά μας στη Γερμανία, Ειρήνη Αναστασοπούλου. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τη Βόνη και την Ειρήνη Αναστασοπούλου. Ειρήνη, εμείς χθες παρακολουθούσαμε λεπτό προς λεπτό τους βομβαρδισμούς, αλλά τη μεγάλη είδηση την περιμέναμε από σένα. Από τη συνάντηση του Σρέντερ με τον Πριμακόφ και δεν βγήκε. Ο Πριμακόφ πώς βγήκε από αυτή τη συνάντηση? Ναι, Αντώνη, ήταν παγωμένος, κυριολεκτικά παγωμένος ο Πριμακόφ και ο Σρέντερ εξάλλου. Δεν μπορέσαν να μιλήσουν παρά το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι κυριολεκτικά περικύκλωσαν τον Πριμακόφ θέλοντάς του να του αποσπάσουν κάποια δήλωση. Εκείνος χαιρέτησε τον Σρέντερ, μπήκε στο αυτοκίνητο και επέστρεψε στη ρωσική πρεσβεία όπου και εκεί και διανυκτέρευσε. Από ό,τι λένε οι συνάδελφοί μου, οι Ρώσοι δημοσιογράφοι που πήραν συνέντευξη το βράδυ από τον Πριμακόφ, έδειχνε ευδιάθετος, είπε ότι γι' αυτό το αποτέλεσμα το χθεσινό ήταν αναμενόμενο, για δεδομένου ότι το ΝΑΤΟ είχε φροντίσει από πριν να δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα, έτσι ώστε ό,τι και αν έφερνε αυτός, ό,τι και αν εκόμιζε από το Μιλόσεβιτς, η απάντηση της Δύσης, η απάντηση του ΝΑΤΟ θα ήταν αρνητική. Πάντως, είπε ο κ. Πριμακόφ ότι ο Σρόντα παραδέχθηκε ότι μετά τους βομβαρδισμούς η κατάσταση έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη προς την κατεύθυνση επίλυσης της κρίσης με πολιτικά πια μέσα. Ειρήνη, μέσα στο ίδιο 24ωρο είδαμε από τη μια μεριά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να δίνει στη Ρωσία 4,8 δις δολάρια και από την άλλη τον Πριμακόφ να έχει υποστεί αυτό το στραπάτσο, το διπλωματικό στραπάτσο στη Βόνη. Τι σημαίνουν αυτά? Πράγματι, ο κύριος Καμπτερή, ο πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έδωσε 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να χρυσώσει το χάπι των αντιρρήσεων των Ρώσων σε ό,τι αφορά τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς. Και από ό,τι λέγεται εδώ στη Βόνη, οι αντιδράσεις της Ρωσίας σε αυτούς τους βομβαρδισμούς πνίγηκε στην χειραψία ανάμεσα στον κύριο Καμπτερή και στον Ρώσο πρόεδρο, τον κύριο Γιέλτσιν. Και η Γερμανία που έχει αναλάβει αυτόν τον ηγετικό ρόλο αυτές τις ώρες εν ώψη της Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι λέει για όσα γίνονται?
Ο κύριος Σρέντα ήλπιζε ότι χθες θα έφερνε τη μεγάλη είδηση που θα ήταν βεβαίως και μια προσωπική επιτυχία στο αξίωμα του Προεδρεύοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το κατάφερε. Εξάλλου, όπως είχαμε πει και χθες, ήταν ελάχιστες οι πιθανότητες να φέρει αυτήν την επιτυχία, δεδομένου ότι το ΝΑΤΟ είχε ήδη προαποφασίσει ότι δεν θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Μιλόσεβιτς, ό,τι και αν αυτό πρότεινε. Ειρήνη, μια τελευταία ερώτηση για τον ρόλο του Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ. Τον βλέπουμε να γυρίζει από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα αυτές τις ημέρες. Μας έχει δοθεί η αίσθηση ότι αυτός πηγαίνει και πιέζει ουσιαστικά για να συμμορφωθούν όλες οι χώρες σε αυτό που ζητάει ο Ουάσιγκτον. Είναι έτσι? Οι πληροφορίες που μας έρχονται εδώ στην Βόνη είναι ότι, και όσο και σας φαίνεται περίεργο, ο κύριος Χόλμπρουκ έχει πολύ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Μιλόσεβιτς. Μάλιστα, ακούσαμε ότι την περασμένη εβδομάδα είχε παρακαλέσει την κυρία Όλμπραϊτ να του δώσει 3 με 4 ακόμα ημέρες για να μπορέσει να επιτύχει ή τουλάχιστον να φέρει ένα κάποιο αποτέλεσμα πριν έρθουν οι βομβαρδισμοί. Η κυρία Όλμπραϊτ δεν του έδωσε αυτό το διάστημα, αυτό το χρονικό διάστημα των 4 ημερών. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε. Φαίνεται ότι η κυρία Όλμπραϊτ, που έφτασε στο Ραμπουγέ και κυκλοφορούσε στο Ραμπουγέ με το καουμπόικο καπελάκι της, θέλει να παίξει το ρόλο του σερίφη στα Βαλκάνια. Είναι όμως πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε. Χαιρετούμε τη Βόνη. Επιστρέφουμε στο Μαρούσι. Σε σχέση με αυτό το οποίο είπαν οι δύο συνάδελφοι, ο Αντώνης Πουλής με την Ειρήνη Αναστασοπούλου, δηλαδή για τους Ρώσους συνομιλητές του Χόλμπρουκ. Λοιπόν, οι Ρώσοι αυτοί έγιναν πρωταγωνιστές πρωτοφανών επεισοδίων στη Ρωσική Δούμα. Ο Μιχάλης Μένικος μετέδιδε από τη Μόσχα. Παρά την αποτυχία της διπλωματικής πρωτοβουλίας του Ρώσου Πρωθυπουργού Γευγένη Πριμακόφ στο Βελιγράδι, η Μόσχα θα συνεχίσει τις διπλωματικές της προσπάθειες για να αρθεί το αδιέξοδο στη Γιουγκοσλαβική κρίση. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε ο Ρώσος Πρωθυπουργός Γευγένη Πριμακόφ μετά την επιστροφή του από τη σύντομη αυτή περιοδία του που άρχισε από το Βελιγράδι και κατέληξε στη Βόνη. Η Γιουγκοσλαβική σторона подала сигнал, который при желании мог бы быть расценен как сигнал для прекращения бомбардировок. Когда мы приехали в Бонн, мы убедились в том, что есть согласованная линия НАТО, которая направлена на продолжение военных действий против Югославии. Η Μόσχα όμως, παράλληλα με τις διπλωματικές προσπάθειες, προέβη σήμερα σε μια κίνηση αντιπερισπασμού, ανακοινώνοντας ότι θα στείλει 7 πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Ρώσος Υπουργός Αμήνης Ιγκορ Σεργέιεφ. Ένα πολεμικό σκάφος από τη Μαύρη Θάλασσα θα αποκλέψει αύριο και θα περάσει τον Βόσπορο για να παρακολουθεί τις ενέργειες του ΝΑΤΟ, ώστε να αυξήσει την ασφάλεια της Ρωσίας, τόνισε ο Σεργέιεφ. Και άλλα πλοία, πρόσθεσε, είναι έτοιμα να φύγουν, αλλά δεν έχει ακόμα ληφθεί απόφαση για αυτά. Ωστόσο, η κρίση στην Ιουγκοσλαβία και οι νατοικοί βομβαρδισμοί δεν άφησαν αδιάφοροι τη Ρωσική Βουλή σήμερα, αφού αρκετοί βουλευτές κόδισαν να έρθουν στα χέρια. Και συγκεκριμένα κόντουσαν να έρθουν στα χέρια κομμουνιστές και φιλελεύθεροι βουλευτές κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης με θέμα τους νατοικούς αυτούς βομβαρδισμούς. Όλα άρχισαν όταν ο κομμουνιστής βουλευτής Βασίλης Αντίπιν κατηγόρησε τον Σεργέι Γιουσενκόφ και τους φιλελεύθερους βουλευτές με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό Γεγκόρ Γαϊτάρ για την πρόσφατη διπλωματική τους πρωτοβουλία του Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ στη Βουδαπέστη, χαρακτηρίζοντάς τους πολιτικούς παπαγάλους. Η απάντηση που δόθηκε από τους κομμουνιστές βουλευτές ήταν ο χαρακτηρισμός πολιτικοί πόρνες. Ενώ όμως διαδραματισόντουσαν αυτά στη Ρωσική Βουλή, από μακριά ο στρατηγός Αλεξάνδρ Λέμπετ και συγκεκριμένα από το Κρασιάς επικροτούσε την αποστολή των ρωσικών πολεμικών πλοίων στη Μεσόγειο. Από τη Μόσχα για τον Αντένα, Μιχάλης Μένικος. Τους είχαν δει να φορούν τα μαντήλια στα πρόσωπα. Ώρες πριν αρχίσουν οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έξω από την πρεσβεία της Αμερικής εδώ στην Αθήνα. Πρόσφατη. Как вы знаете, недавно Россия обратилась к Европейскому Союзу через руководящую тройку этого союза. Όπως ξέρετε, πρόσφατα η Ρωσία είχε επικοινωνία, έκανε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση διαμέσου της Τρόικας. С предложением объединить наши усилия в поиске политического решения. Με πρόταση να ενώσουμε τις προσπάθειες μας στην εξέβρεση της πολιτικής λύσης. Вы знаете, что наша Государственная Дума предложила правительству подумать и о созыве Генеральной Ассамблеи, специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Εσείς, νομίζω, ξέρετε ότι η Κρατική Δούμα κάτω Βουλή της Ρωσίας έχει προτείνει στην κυβέρνηση να σκεφτούν για
την σύγκληση ειδικής συνεδρίασης του Συμβούλου Ασφάλειας. Θα ρωτήσω όμως κάτι άλλο διακόπτοντάς σας, επειδή κάνετε αναφορά στη Δούμα. Απόψε μάθαμε ότι κατετέθη μια πρόταση από τον κύριο Λέμπεντ να σταλούν ρωσικοί πύραυλοι ξανά στην Ιουγκοσλαβία. Вы знаете, что чувства российского народа по отношению к народу Югославии, подвергающимся бомбардировкам, очень глубокие. Εσείς ξέρετε ότι τα αισθήματα του ρωσικού λαού προς τον Ιουγκοσλάβικο, το σέρβικο λαό, το οποίο υποφέρει από τους βομβαρδισμούς, αυτά τα αισθήματα είναι πάρα πολύ βαθιά. В разных слоях нашего общества выдвигаются самые разные предложения о том, как можно помочь югославскому народу. Και σε διάφορα στρώματα της κοινωνίας μας υπάρχουν διάφορες προτάσεις πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στον Ιουγκοσλάβικο λαό. При всем уважении к этим разнообразным мнениям, это не означает, что все они взяты на вооружение правительства. Και σέβοντας αυτά τα διάφορα, αυτές τις διάφορες γνώμες, αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι η κυβέρνηση της Ρωσίας θα πάρει αυτές τις γνώσεις υπόψη. Μάλιστα. Μένουμε λοιπόν σε αυτό. Λέτε ότι θα κινηθεί με ειρηνικά μέσα μόνο η Ρωσία και δεν σκοπεύει να αντιδράσει με άλλο τρόπο όσο και αν συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί εκεί στην Ιουγκοσλαβία. Ну, я уже сказал, что мы намереваемся предпринимать очень активные дипломатические и политические меры. Ήδη σας είπα ότι εμείς σκοπεύουμε να αναλάβουμε πάρα πολλά δραστήρια διπλωματικά και πολιτικά μέτρα και πρωτοβουλίες. Главное, чтобы обстановка развивалась в правильном направлении, в направлении прекращения бомбардировок. Το σημαντικότερο για να αναπτυχθούν οι εξελίξεις σε σωστή κατεύθυνση, στην κατεύθυνση του τερματισμού των βομβαρδισμών. Наши действия, естественно, зависят от развития обстановки. Και βεβαίως οι ενέργειες μας εξαρτούνται από την εξέλιξη των γεγονότων. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος πρέσβης θέλει να είναι και καθησυχαστικός. Θέλω να του πω όμως ότι με βάση αυτό που πήρα στα χέρια μου πριν από λίγο, ο κύριος Ρούμπιν, ο εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης, δήλωσε πριν από 5 λεπτά ότι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με τις ρωσικές κινήσεις. Λέει ο κύριος πρέσβης να το σχολιάσει αυτό. Δεν άκουσα τίποτα για αυτή την δήλωση. Я сейчас не хочу комментировать высказывания официальных представителей третьих стран в отношении России. Και δεν θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τις δηλώσεις των εκπροσώπων των τρίτων χωρών σχετικά με τις ενέργειες της Ρωσίας. Но я хочу сказать, что успокаивать кого бы то ни было я не собираюсь в том смысле, что мы тоже очень озабочены тем положением, которое складывается в Югославии. Και θέλω να σας πω ότι με κανένα τρόπο δεν θέλω να καθησυχάσω κανέναν, γιατί και εμείς είμαστε πάρα πολύ προβληματισμένοι με την εξέλιξη των γεγονότων στην περιοχή. Я думаю, что опасения в самых различных государствах они не обоснованы. Και νομίζω ότι οι ανησυχίες οι οποίες υπάρχουν σε διάφορα κράτη είναι βάσιμες. Этот конфликт представляет для собой опасность для всей ситуации на Балканах. Γιατί αυτή η σύραξη εγκυμονεί απειλή για όλη την κατάσταση σε ολόκληρη περιοχή των Βαλκανίων. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και σας, κύριε Καζακόφη, για την βοήθειά σας. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε. Διωγγνώμη.